Λοιπόν, η επίθεση που στο επόμενο διάστημα θα έχουμε από την κυβέρνηση έχει 4 σημεία. Λέμε επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά έχει 4 σημεία. Στον ΕΦΚΑ, στην κύρια ασφάλιση, στην επικουρική, στην πρόνοια, αυτό που λέμε ΦΑΠΑΞ και στον ΟΑΕΔ. Τι πρόκειται να γίνει? Χρησιμοποιεί ορισμένα προσχήματα και σε ορισμένα δεν χρησιμοποιεί προσχήματα. Στην κύρια ασφάλιση, στον ΕΦΚΑ, με πρόσχημα της αποφάσης του ΣΤΕ, το οποίο Συμβούλιο Επικρατείας όχι μόνο δεν έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο Κατρούγκαλο, το αντίθετο τον έβγαλε συνταγματικότατο. Έβγαλε συνταγματική τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, έβγαλε συνταγματική τη δημιουργία το κομμάτι ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, έβγαλε συνταγματικό τον επανυπολογισμό, έβγαλε συνταγματικές όλες τις μειώσεις. Τι είπε τώρα ότι είναι αντισυνταγματικό? Και εδώ είναι το κλειδί. Είπε ότι είναι αντισυνταγματικό το κομμάτι, το ποσοστό της αναπλήρωσης για τα πολλά χρόνια, δηλαδή η σύνταξη που έχουμε το 384 που είναι εθνική σύνταξη και έχουμε την ανταποδοτική σύνταξη, η οποία έχει ανάλογα με τα χρόνια που έχει κάποιος, έχει ένα ποσοστό αναπλήρωσης. Εκεί ήταν εμφανές ότι σε αυτούς που έχουν πολλά χρόνια δεν υπήρχε αναλογία σε σχέση με αυτούς που έχουν λιγότερα χρόνια. Φαινόταν αυτό το πράγμα ότι δεν έχει μια αναλογική σχέση. Και τι πάει να κάνει τώρα? Αυτό που πάει να κάνει δεν είναι ότι θα φτιάξει μεγαλύτερους συντελεστές αναπλήρωση για αυτούς που έχουν πολλά χρόνια. Θέλει προφανώς να επιβάλλει στο ανταποδοτικό κομμάτι τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση που εφαρμόζει το ΕΤΑΕΠ. Θα σας εξηγήσω ότι αυτό στα γρήγορα θα γίνει κατανοητό. Εύκολο είναι. Αυτό λοιπόν θέλει να το αντικαταστήσει, να ξεμπερδέψει με τα χρόνια ασφάλισης που έχει κάποιος και να πάμε στο κομμάτι στη νοητή κεφαλαιοποίηση. Επίσης, τι άλλο είπα ότι είναι αντισυνταγματικό ΕΦΚΑ, το Συμβούλιο Επικρατείας? Αυτά τα δύο είπαν είναι συνταγματικά. Η αναλογικότητα στα ποσοστά αναπλήρωσης και τα ποσοστά που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 20%. Είπε ότι αυτό είναι μεγάλο ποσοστό σε σχέση με αυτό που πληρώνουν οι εργαζόμενοι που είναι 6% και ότι πρέπει να μειωθεί. Ήδη βέβαια έχει μειωθεί, έχει πάει στο 13%. Και με τι θα το αντικαταστήσει? Δεν ξέρουμε με το τι θα το αντικαταστήσει. Έχουμε την αίσθηση ότι θα είναι χειρότερο από αυτό. Γιατί θα είναι χειρότερο από αυτό? Τουλάχιστον τα στοιχεία έτσι λένε ότι αυτοί που είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα είχαν μικρότερες ομολογουμένως εισφορές στα ταμεία. Αυτοί που είχαν μεσαία και υψηλά εισοδήματα είχαν αύξηση των εισφορών. Θα δούμε με τι θα αντικαταστήσει. Τελειώσαμε τώρα με τον ΕΦΚΑ. Πάμε στην επικουρική. Στο ΕΤΑΕΠ, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας? Είπε ότι είναι αντισυνταγματικό το άρθρο 96, παράγραφος 1, που σημαίνει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Είπε ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό. Είπε επίσης ότι η αύξηση των εισφορών στο 3,5% είναι και αυτό αντισυνταγματικό. Και είπε ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό που ακούτε που θα πάρουν τα αναδρομικά συνταξιούχοι, τα 1.300 ευρώ, που είναι κύρια και επικουρική μαζί, που ξεπερούσαν τα 1.300 και έγινε περικοπή. Ακούστε όμως τι είπε το ΣΤΕ. Είπε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό γιατί δεν έχουμε αναλογιστική μελέτη. Δηλαδή, αν είχαμε αναλογιστική μελέτη που την έχουμε τώρα από το Μάιο του 19, είναι συνταγματικά. Δηλαδή, και γι' αυτό σας το λέω ότι εμείς συνεχίζουμε, εγώ είμαι εισηγητής επικουρικών συντάξεων, συνεχίζουμε και βγάζουμε συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, το άρθρο 96, παράγραφος 1, το οποίο έχει κριθεί αντισυνταγματικό. Τώρα, η δεύτερη, μάλλον, η επίθεση στο επικουρικό. Ποια θα είναι αυτή η επίθεση στο επικουρικό? Μιλάνε, βγάλανε μία πρόσφατα το πόρισμα των λεγόμενων σοφών, πλέον σοφών, των ασφαλιστικών εταιριών, των τραπεζών, των χρηματιστηρίων. Αυτή ήταν η Επιτροπή των Σοφών. Το πώς θα κάνουμε τον ασφαλισμένο επενδυτή. Και είπα να πάμε σε ένα νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, το οποίο θα από 1η-1η του 2021 θα διατηρήσουμε την υποχρεωτικότητα, δηλαδή θα σας τα παίρνουμε υποχρεωτικά, θα επεκτείνουμε και αυτό το πλαίσιο, θα βάλουμε και άλλες ομάδες, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν επικουρική ασφάλιση, θα τους υποχρεώσουμε και αυτούς να έχουν και εμείς θα υποχρεώσουμε λοιπόν αυτούς να επιλέγουν ένα πρόγραμμα χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου, μην το αναλύσω περισσότερο. Εδώ είναι καταπληκτικά αυτά που λέει το πόρισμα. Θα μετατρέψουμε τον ασφαλισμένο σε επενδυτή. Αυτό είναι μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι αυτό που είπε και κάποιος προηγουμένος. Και τι θα γίνει με αυτούς που παίρνουν ήδη σύνταξη εδώ, όλοι μας, πάνω από 30-40 χρόνια, είτε είμαστε συνταξιούχοι και θα βγούμε στο επόμενο διάστημα συνταξιούχοι, πώς θα πληρώνονται, από πού θα είναι οι εισφορές που θα καταβάλλονται όταν πια το επικουρικό ταμείο, το ΕΤΑΕΠ, δεν έχει εισφορές? Από πουθενά. Στην πραγματικότητα δηλαδή θα οδηγηθεί το ταμείο σε καταστροφή. Διότι αυτό που λέμε αλληλεγγύη γενναιών είναι και λογιστικό. Αυτό που και κάποιος σωστά το είπε, ότι από τους ενεργεία ασφαλισμένους πληρώνονται οι εισφορές των παλιών. Η τρίτη επίθεση που θέλει να κάνει. Η τρίτη επίθεση που θέλει να κάνει είναι στο θέμα του ΕΦΑΠΑΞ.
Εφάπαξ δεν παίρνουν μόνο δημόσιοι υπάλληλοι. Εφάπαξ παίρνουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Παίρνουν αυτεργάτες, παίρνουν μεταλλεργάτες, παίρνουν οι εμποροϊπάλληλοι, παίρνουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, δεν το έχει εξαγγείλει. Αυτά μας τα είπε σε συνάντηση που είχαμε μαζί με την Ομοσπονδία ο αρμόδιος υπουργός. Τι είπε, επειδή το σύστημα του Κατρούγκαλου από 1-1 του 2014 επιστρέφει άτοκα εισφορές, αυτό κάνει. Δηλαδή για το χρόνο από 1-1 του 2014 και μετά επιστρέφονται άτοκα εισφορές, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ταμείο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, για αυτούς που ήδη έχουν πληρώσει εφάπαξ, θα βρούμε έναν τρόπο. Ξέρω εγώ, έχετε πληρώσει 5.000, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, θα σας δώσουμε 3.000 πίσω, θα πατσίσουμε και θα καταργήσουμε την εισφορά που είναι 4% στο εφάπαξ. Θα έχουμε μείωση των εισφορών, θα έχουμε και στην πραγματικότητα όμως και κατάργηση του εφάπαξ. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα αυτό, αντί να βελτιώσει το σύστημα του κλάδου πρόνοιας, μέσα από αυτό να καταργήσουμε και το εφάπαξ στο σύνολο των αυτών που ήδη έχουν. Και η τελευταία επίθεση, και τα λέω συμπυκνωμένα γιατί είμαστε κουρασμένοι, είναι στον ΟΑΕΔ. Δεν το έχουμε αναδείξει, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση λέει θα μειώσει τις εργοδοτικές εισφορές. Στη μισθωτή εργασία, οι εισφορές των εργοδότη είναι 13 και 33 και στον εργαζόμενο 6 και 67. Αυτά πληρώνουμε σαν εισφορές. Το 13 και 33 του εργοδότη θέλει να το κάνει 10%. Ο εργοδότης, όταν καταργήθηκε η εργατική εισθία και η εργατική κατοικία, σταμάτησε να πληρώνει και εισφορές υπέρ εργατικής εισθίας και κατοικίας. Εισφορά για αυτό και για τον ΟΑΕΔ έχουν μόνο οι εργαζόμενοι. Άρα το 13,33% που θέλει να καταργήσει από τους εργοδότες και το πάει 10%, ουσιαστικά θέλει να μειώσει, είναι κομμάτι της σύνταξης και μέσω από εκεί θέλει, αντικειμενικά, θέλει να μειώσει τη σύνταξη, την οποία θεωρεί ότι είναι η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, το κεφάλαιο θεωρεί ότι πρέπει το κράτος να εγγυάται μόνο ένα μικρό κομμάτι, το 384 που σήμερα είναι εθνική σύνταξη, το υπόλοιπο θα είναι ατομική υπόθεση, ατομικός κουμπαράς. Και στον εργαζόμενο το 6 και 67 να το κάνει 5%, να τσιμπήσει δηλαδή ο κόσμος και να σου πει αφού θα μειώσει τις φορές, καλό δεν είναι αυτό, καλό είναι να μειώνει τις φορές. Αλλά παράλληλα τις παροχές, την πολιτική στέγαση που πρέπει να έχει εργατική κατοικία, εργατική εστία κτλ. Κτλ. Θέλει, έτσι κι αλλιώς συρρυκνωμένες είναι, θέλει παντελώς να τις καταργήσει. Και ένα τελευταίο για το νοητή κεφαλαίο που σας είπα τι είναι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των άλλων που έκανε, ο νόμος του Κατρούγκαλου είναι ο χειρότερος που έχει ever εφαρμοστεί στην κοινωνική ασφάλιση. Έφερε στο σώμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης τη λεγόμενη νοητή κεφαλαιοποίηση. Τι γίνεται στο ΕΤΑΕ από 1-1 του 2015. Ο νόμος ψηφίστηκε το 2016, στα 387, από 1-1-15 τι εφαρμόζουμε. Για το μέχρι 31 Δεκάτου του 2014 έχουμε έναν τρόπο, ας πούμε, ανταποδοτικό, δεν είναι ακριβώς ανταποδοτικός, και με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών, βγαίνει συντελεστής αναπλήρωση με τα χρόνια που έχεις μέχρι το 2014. Από 1-1 του 2015, αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα ταμεία και στα επαγγελματικά ταμεία. Τα τέσσερα υπάρχοντα επαγγελματικά ταμεία, ο ίδιος νόμος τα διέπει, ο 4052, ο νόμος του Κουτρουμάνη. Παρεμπιπτόντως και τα επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης θα έχουν πρόβλημα με το νέο σύστημα, διότι μιλάει για όλους τους εργαζόμενους που το ασφαλίζονται από 1-1 του 2021. Άρα και τα ταμεία αυτά ουσιαστικά θα αυτοκαταστραφούν, γιατί θα έχουν εισφορές. Δείχνω τη Γιώτα, επειδή είναι στο φάρμακο και είναι το επαγγελματικό ταμείο, το Ταμείο των Φαρμακοϊπαλλήλων. Πώς δημιουργείται η νοητική κεφαλαιοποίηση, από 1-1 του 2015. Λοιπόν, κάνουμε ένα ατομικό κουμπαρά που έχει μέσα τις εισφορές, όχι τις αποδοχές. Η κύρια σύνταξη έχουμε συντάξιμες αποδοχές, όχι εισφορές. Εκεί έχουμε άλλο τρόπο υπολογισμού. Στην επικουρική έχουμε εισφορές. Εισφορές, εγώ έχω ένα μισθό 1.000 ευρώ. Πληρώνω 3 εγώ και 3 εργοδότης, 30 και 30, 60. Αυτό λοιπόν το 60, κάθε μήνα 60, 60, 60, μου μαζεύει ένα ατομικό κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς για να γίνει σύνταξη, μπαίνουν κάποιοι συντελεστές. Ποιοι συντελεστές μπαίνουν σήμερα? Ο συντελεστής που μπαίνει ο πρώτος είναι του προσδόκιμου ζωής, δηλαδή έχει να κάνει με το τι ηλικία εγώ έχω υποβάλει έτσι για σύνταξη, αλλά και τι δικαίωμα έχω σε σύνταξη ανάλογα με την ηλικία που έχω. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί που μένει ορφανό, που είναι 2 ετών και έχει προσδόκιμο ζωής τεράστιο σχέση με το 83 που είναι σήμερα, άρα η σύνταξη που θα πάρει θα είναι πολλαπλάσια μικρότερη από την αντίστοιχη της μητέρας του, σαν σύνταξη κυρίας, η οποία ξέρω μπορεί να είναι 50, 60 ή να είναι και λιγότερες ηλικίες σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Ο πρώτος συντελεστής λοιπόν είναι το προσδόκιμο ζωής και ο δεύτερος συντελεστής, ο νόμος δεν λέει ακριβώς έτσι, αλλά αυτό που εφαρμόζεται είναι τι έσοδα είχε το ταμείο. Τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή, αν το ταμείο. Υπάρχει δεύτερο συντελεστή. Αν το ταμείο λοιπόν δεν είχε έσοδα τον προηγούμενο χρόνο, δεν πειράζει που εσύ ενδεχομένως έδινες, ξέρω εγώ, τις φορές στον ατομικό σου κουμπαρά. Δεν ξέρουμε αν εμείς οι επενδύσεις που κάναμε δεν ήταν εντάξει και δεν βγήκαν εντάξει.
Η σύνταξη λοιπόν που θα πάρεις διαμορφώνεται με βάση αυτούς τους δύο συντελεστές. Το προσδόκιμο ζωής και το τι σου δέχεται το ταμείο. Αυτό που λέγεται νοητή κεφαλαιοποίηση, που ουσιαστικά ξέρεις τι δίνεις, δίνεις ας πούμε 6% 60 ευρώ εργαζόμενος και εργοδότης, δεν ξέρεις όμως τι θα πάρεις. Διότι το προσδόκιμο ζωής μπορεί να αλλάξει, αλλά και εσύ δεν ξέρεις πότε θα κάνεις χρήση του δικαιώματος. Και φυσικά λαμβάνουμε με υπόψη τι πήρε το ταμείο το προηγούμενο χρόνο. Και να κλείσω με το εξής, στα πολλά παραδείγματα που είπατε για τα επαγγελματικά ταμεία, και ένα εμβληματικό που δεν είναι και πολύ γνωστό. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδας είχαν ένα επαγγελματικό ταμείο, το γνωστό ΛΕΠΕΤΕ. Αυτό το ταμείο ήταν στα πλαίσια της τράπεζας. Οι άνθρωποι νομίζανε ότι επειδή σε τράπεζα είμαστε, θα κάνουμε επενδύσεις, θα ξέρουμε από μέσα είμαστε. Εντάξει, έτσι νομίζανε. Αυτό λοιπόν το ταμείο, λόγω της από 1-1 του 18, σταμάτησε να δίνει συντάξεις. Οι τράπεζες με τις ανακεφαλοποίησεις και τις μνημονιακές υποχρεώσεις σταμάτησαν να δίνουν την εισφορά τους στο λογαριασμό. Τα υποθεματικά που υπήρχαν φαγώθηκαν από εδώ και από εκεί. Με αποτέλεσμα από 1-1 του 18 να μην δίνεται κανένα συνταξιούχο επικουρική σύνταξη. Και μιλάμε για αρκετά, σε σχέση με τις υπόλοιπες συντάξεις, αρκετά, πώς να το πούμε, μην το πω μεγάλες, αλλά σημαντικές επικουρικές συντάξεις. Για 1,5 χρόνο δεν έπαιρναν συντάξη. Τι αναγκάστηκαν να κάνουν? Η προηγούμενη κυβέρνηση αναγκάστηκε να τις φέρει στο ΕΤΑΕΠ, στο δημόσιο ταμείο, να πληρώνει τους 16.500 συνταξιούχους, χωρίς βέβαια εισφορές, διότι δεν γινόταν αλλιώς. Οι άνθρωποι είχαν τη συντάξη, είχαν πληρώσει κάποια λεφτά, τα οποία μέσω από το επαγγελματικό ταμείο που ιδρύσαν εξαφανίστηκαν. Εννοείται ότι είμαστε μαζί στις 30 του μήνα, εννοείται τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας. Στη διάθεσή σας να αποκαλύπτουμε τι ακριβώς πάνε να κάνουν στην κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστώ.